Το έγγραφο που εμφανίζεται στην οθόνη μας αποτελείται από τέσσερις σελίδες. Αυτό μπορούμε να το δούμε από εδώ. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην πρώτη σελίδα, όπως μπορούμε να δούμε εδώ. Για να μεταβούμε σε μία άλλη σελίδα, σύρουμε την μπάρα κύλησης προς τα κάτω, κρατώντας το αριστερό πλήκτρο πατημένο. Εμφανίζεται μια ετικέτα η οποία δείχνει σε ποια σελίδα βρισκόμαστε. Αυτή τη στιγμή, στην πρώτη, στη δεύτερη, στην τρίτη, στην τέταρτη. Μπορούμε να εμφανίσουμε σε κάθε σελίδα έναν αριθμό. Μέσα από την καρτέλα «Ισαγωγή» μεταβαίνουμε στην ομάδα κεφαλίδες και υποσέλιδα και κάνουμε κλικ στην εντολή αριθμό σελίδας. Εμφανίζεται η παρακάτω λίστα μέσω τη οποίας μπορούμε να επιλέξουμε την θέση αλλά και τη μορφή της αρρύθμισης. Ας υποθέσουμε πως θέλουμε να εμφανίζεται στην κεφαλίδα, και μάλιστα δεξιά. Μεταβαίνουμε στην επιλογή επάνω μέρος της σελίδας και επιλέγουμε την αρρύθμιση που επιθυμούμε. Εάν θέλαμε η αρρύθμιση να εμφανιστεί στο υποσέλιδο, θα μεταβαίναμε στην επιλογή κάτω μέρος της σελίδας. Μεταβαίνουμε προς το τέλος της σελίδας και παρατηρούμε πως κάτω και δεξιά στο υποσέλιδο εμφανίζεται ο αριθμός της τρέχουσας σελίδας. Το ίδιο συμβαίνει και για τις υπόλοιπες. Δύο τρία, τέσσερα. Επίσης, αν κάνουμε κλικ στην επιλογή «Μορφοποίηση αριθμών σελίδας», μπορούμε να αλλάξουμε τη μορφή των αριθμών της σελίδας. Ας υποθέσουμε πως δεν θέλουμε να εμφανίζεται με τη μορφή 1, 2, 3, αλλά με τη μορφή ABC και μάλιστα με μικρούς χαρακτήρες. Κάνουμε κλικ στο κουμπί OK. Καθώς μεταβαίνουμε από τη μία σελίδα στην άλλη, παρατηρούμε πως η αρρύθμιση εμφανίζεται με λατινικά γράμματα.